Λοιπόν, και πάμε στη Standard & Poor's, Έφη. Η Standard & Poor's, λοιπόν, χτύπησε καμπανάκι για την αύξηση των χρεών των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης και του G7 και λέει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα πρώτης πανδημίας επίπεδα μέχρι το 2027. Και βέβαια, σε πρώτο πλάνο βάζει τη Γαλλία και την Ιταλία, τις οποίες καλεί να αυξήσουν το πρωτογενές ισοζύγιό τους πάνω από το 2% του ΑΕΠ για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν το χρέος τους. Ωστόσο, αυτό το θεωρεί απίθανο αυτή την προσαρμογή να γίνει, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Και οι εκλογές στη Γαλλία δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η Standard & Poor's, ωστόσο, λέει ότι ειδικά η Γαλλία, η οποία και η Γαλλία, να θυμίσω, και η Ιταλία μπήκανε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος από την Κομισιόν. Για τις δύο αυτές χώρες και ειδικά για τη Γαλλία, ο οίκος λέει ότι θα αναγκαστούν να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται από τις πιέσεις των αγορών. Οι πιέσεις των αγορών είναι ικανές να οθήσουν τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μέτρα δημοσιονομικής σύσφυξης. Οι αγορές, Ανέστη, ναι, το γνωρίζουμε, είναι πολύ πιο πιεστικές μερικές φορές και από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Βέβαια, ο οίκος λέει ότι με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος η ανησυχία που υπάρχει είναι ότι τα γαλλικά κρατικά ομόλογα δεν θα μπορούν να καταστούν επιλέξιμα να χρησιμοποιηθούν από το εργαλείο, από το νέο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το TPI, που είναι ο Μηχανισμός Προστασίας Μετάδοσης Κρίσεων. Γιατί αυτός ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε το 2022, τον Ιούλιο του 2022, έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις άτακτες κινήσεις των αγορών που προκαλούνται από τον πανικό των επενδυτών και όχι από τα θεμελιώδη μιας χώρας. Δηλαδή, όταν μια χώρα έχει τεράστια δημοσιονομικό, έχει τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και μεγάλο χρέος, έχει να κάνει με τα θεμελιώδη της. Οπότε έχει ανοίξει και αυτή η συζήτηση για το εάν θα μπορούσαν τα κρατικά γαλλικά ομόλογα να ενταχθούν σε αυτό το εργαλείο, εάν βέβαια υπάρξουν ασφυκτικές πιέσεις στις αγορές μετά από το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Christian Lindner, σε ένα συνέδριο που έκανε το Γερμανικό Ινστιτούτο IFO, είπε ότι θα είναι προβληματική η παρέμβαση της ΕΚΟΤΟΥ σε περίπτωση που υπάρχουν πιέσεις στα γαλλικά κρατικά ομόλογα και θα αναγκαστεί σε αυτή την περίπτωση το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει εάν αυτό το εργαλείο ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Πάντως και χθες ήταν μια εφιαλτική μέρα στις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης. Το γαλλικό δεκαετές, να πω κυρίες και κύριοι αγαπητοί, Έφη, έκλεισε στο 3,26%, με το αντίστοιχο δεκαετές γερμανικό να είναι στο 2,44%. Και οι πληροφορίες λένε ότι τη Δευτέρα η ΕΚΟΤΟΥ θα είναι από το πρωί σε συναγερμό, περιμένοντας το τελικό αποτέλεσμα των πρώτων γαλλικών εκλογών. Με μια Λεπέν η οποία έρχεται να σαρώσει, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, Έφη. Αυτό ακριβώς. Είχαμε άνοδο, πολύ μεγάλη άνοδο των αποδόσεων και των spread χθες. Οι αγορές είναι σε επιφυλακή, Ανέστη, βεβαίως. Όπως λένε και διάφοροι αναλυτές, αυτή η μεταβλητότητα, η έντονη μεταβλητότητα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια υπάρχουν, αναζωπηρώνονται και οι ανησυχίες μαζί για τον πληθωρισμό. Σήμερα θα έχουμε τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουνίου σε Γαλλία και Ισπανία. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και το σύνολο της Ευρωζώνης. Και έχουμε και το πολύ σημαντικό δείκτη των ατομικών καταναλωτικών δαπανών στην Αμερική για το μήνα Μάιο, τα οποία στοιχεία θα δώσουν κάποιες ενδείξεις, περισσότερες ενδείξεις για το πώς θα κινηθούν κορυφαίες κεντρικές τράπεζες τους επόμενους μήνες. Μάλιστα.